Στην 110 πτέρυγα μάχη στη Λάρισα βρέθηκε χθες ο αρχηγός ΓΕΘΑ, στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος. Μετά την προγραμματισμένη ενημέρωση πήγε στην 337 μοίρα και έλαβε μέρος σε προγραμματισμένη επιχειρησιακή εκπαίδευση. Ο αρχηγός ΓΕΘΑ πέταξε πάνω από τον Άγιο Ευστράτιο και στο ακροτήρι που βρίσκεται το μνημείο για τον ήρωα πιλότο μας υποσμηναγό Νικόλαος Ιαλμά, που έπεσε για την πατρίδα στις 18 Ιουνίου 1992 αναχαιτώντας τουρκικά αεροσκάφη. Ο αρχηγός ΓΕΘΑ απένει με φόρο τιμής. Ακριβώς 29 χρόνια έπειτα από τη θυσία του υποσμηναγού Νικόλαος Ιαλμά, ο αρχηγός ΓΕΘΑ στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος επέλεξε να προχωρήσει σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού και ταυτόχρονα να στείλει ένα ακόμη ξεκάθαρο μήνυμα εν ώψη των κρίσιμων μηνών που ακολουθούν. Αυτή η κίνηση ενόχλησε τους Τούρκους, με τον λογαριασμό που ελέγχεται από τη ΜΙΤ να αναφέρει τα εξής. Ο Έλληνας αρχηγός ΓΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλώρος συμμετείχε σε προγραμματισμένη εκπαίδευση πτήσης με το μαχητικό F-16 και πέταξε πάνω από τον Άγιο Ευστράτιο. Το συγκεκριμένο νησί είναι αποστρατικοποιημένο και αυτή η κίνηση αποτελεί μια πρόκληση από την Ελλάδα. Οι συνεχείς επιθέσεις του τουρκικού τύπου επαληθεύουν την εκτίμησή μας ότι πρόκειται περί σχεδιασμένων επιθέσεων με απότερο σκοπό τη συκοφάντηση της Ελλάδας διεθνώς, ότι δεν τηρεί τις δεσμεύσεις της έναντι των συνθήκων και εμφανίζοντας την Τουρκία ως θύμα της ελληνικής επιθετικότητας στο Αιγαίο και την Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Είναι προφανής η στοχευμένη προσπάθεια των Τούρκων προκειμένου να αποχωρήσουν οι ένοπλες δυνάμεις μας από τα νησιά μας στο Αιγαίο, προκειμένου να τα καταλάβουν εύκολα. Οι Τούρκοι ευελπιστούν να γίνει αυτό που έγινε και στην Κύπρο το 1974 στον Ατήλα, όπου νωρίτερα και συγκεκριμένα το 1968 είχαν πετύχει την αποχώρηση της ελληνικής μεραρχίας δυνάμεως 8.500 ανδρών από τη Μεγαλόνησο. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.